πέμπτη γιορτή Τραχανά που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Πέμπτη γιορτή λοιπόν παραδοσιακού Τραχανά. Είναι όπως ακριβώς τα λέτε, ο Σύλλογος Κοκκινοπλητών Νομού Πιερίας Όλυμπος, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, έχει εισάγει εδώ και 5 συναπτά χρόνια στις εκδηλώσεις του το βράσιμο του Τραχανά. Μπορώ να πω ότι πολλά μέλη και φίλοι μας επισκέπτονται κάθε χρόνο στο σύλλογό μας για να γευτούν το εξαίσιο αυτό φαγητό που μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Mm. Και βεβαίως είναι ακόμα και σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, ένα βασικό συστατικό της διατροφής. Έτσι, όπως το λέτε, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουζίνας μέχρι και σήμερα ο Τραχανάς. Άλλωστε, πώς να μην αποτελεί όταν βλέπουμε ότι πέρα του παραδοσιακού αυτού γεύματος που το συνήθιζαν στα χωριά, ειδικά, ας πούμε, που ήταν το κυρίως φαγητό, πώς λοιπόν θα έλεγα να μην το αποτελεί και σήμερα αυτό το κομμάτι στην ελληνική κουζίνα, όταν αν ανατρέξουμε στα θρεπτικά, τα οποία έχει ο Τραχανάς, θα πληροφορήσω ότι αποτελεί, περιέχει πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, ασβέστιο, σίδερο. Δηλαδή ο Τραχανάς είναι ένα πραγματικά θυσπέσιο φαγητό και νομίζω ότι πρέπει να το προτιμάει και όλος ο κόσμος. Τώρα κύριε Παπαδόπουλε, εκτός από τον παραδοσιακό Τραχανά, τι άλλο περιλαμβάνει αυτή η γιορτή? Φυσικά, πέρα από τον Τραχανά, θα έχουμε καλεσμένους οργανοπαίχτες που το γεύμα θα στήσουμε και το βλάχικό μας γλέτι με τραγούδια, με χορούς, ως είδηστε άλλωστε σε έναν πολιτιστικό βλαϊκό σύλλογο. Όλα αυτά λοιπόν στην Κατερίνη. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά και να είστε πάντα γερός και εσείς και δυνατός. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να είστε πάντα κοντά στους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι πραγματικά δίνουν ένα μεγάλο αγώνα για να κρατήσουν την παράδοση και τον πολιτισμό μας σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ.